όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Το νούμερο 13, παρακαλώ, μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13, επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14, παρακαλώ, για downloading. Όπα, όπα, όπα. Το 13, βρε παιδιά. Το 13. Εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκα στην τουαλέτα. Είναι κρίμα να χάσω τη σειρά μου. Λυπάμαι. Τώρα εξυπηρετώ το 14. Πάρε καινούριο νουμεράκι και περίμενε πάλι. Ουρά στο σπίτι για το ίντερνετ. Όχι πια. Βάλε τώρα VPSL από τον ΟΤΕ για να μπορούν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν streaming, downloading, video calling και online gaming με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News, το χαμένο νησί. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το περιπετειώδες μυθιστόρημα του Καραγάτσι από τις εκδόσεις της Εστίας. Μαζί, Harper's Bazaar, οι προτάσεις των σχεδιαστών για το καλοκαίρι. Ακόμη, Big Slugs. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους. Για χώρα, για θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Βρες το γιατρό που ψάχνεις χωρίς να ψάχνεσαι. 14-784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε μαζί στο τακτικό εβδομαδιαίο ραντεβού μας με την πολιτική επικαιρότητα. Απόψε, διπλός ο σκοπός της εκπομπής, να αναλύσουμε τα εκλογικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και βεβαίως να συζητήσουμε για το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης Κυριακής. Να συζητήσουμε για τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά και για το δεύτερο γύρο των εκλογών σε δήμους και περιφέρειες. Υποδέχομαι αμέσως στο στούντιο του Star τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Χουντή, καλώς ορίσατε, την υποψήφια ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Νατάσα Ράγιου, καλώς ήρθατε, την υποψήφια ευρωβουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σοφία Σακοράφα, καλώς ορίσατε. Υποδέχομαι ακόμη τον κύριο Παντελή Καψή, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ελιά. Καλώς ορίσατε. Τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Δημάρ.
τον κύριο Νότι Μαριά, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα σας. Υποδέχομαι τον κύριο Θεόδωρο Χιόνι, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΚΚΕ. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Υποδέχομαι τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη, τον καθηγητή, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ποτάμι. Καλώς ορίσατε. Υποδέχομαι τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Καλή επιτυχία σου. Καλώς ορίσατε. Καλή επιτυχία. Υποδέχομαι τον υποψήφιο ευρωβουλευτή και επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, νέου πολιτικού σχήματος, τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα, τον πρώην υπουργό. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζουμάκα. Κύριε. Και υποδέχομαι και τον κύριο Θάνο Τζίμερο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Δημιουργίας Ξανά και ο οποίος ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης με το νέο σχήμα, με το συνασπισμό δράσης και δημιουργίας ξανά. Γέφυρες ονομάζεται ο συνασπισμός. Γέφυρες στις ευρωεκλογές. Ναι. Στην περιφέρεια δημιουργούμε μαζί. Ο οποίος συγκέντρωσε το διόλου ευκαταφρόνητο 3% στην περιφέρεια Αττικής. Και να πω ακόμη ότι στη διάρκεια της εκπομπής μας θα συνδεθούμε κάποια στιγμή αργότερα με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, που νομίζω θα μας πει μερικά ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με το παρασκήνιο της επιλογής Παπαδήμου και διάφορα άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα, δεν θα ξεκινήσω με εσάς. Θα ξεκινήσω σήμερα αντίστροφα. Θα ξεκινήσω με τους συμπολίτες μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθω σε εσάς να μου πείτε τι καταλάβατε εσείς από το αποτέλεσμα της Κυριακής. Ποιοι είναι οι νικητές, ποιοι οι τιμένοι και αν συμφωνείτε ή όχι με τις αναλύσεις των καναλιών που είδατε τις δύο αυτές οι μέρες. Για 5 δευτερόλεπτα να πω κάτι. Για 5 Όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Όχι, γιατί να πείτε. Αφού επέλεξα ότι θα ξεκινήσω όχι, με τους θα πολίτες. Θα το δεχτείτε, γιατί σήμερα ήταν η μέρα τιμής και μνήμης. Όχι, όχι, της κύριε Ψωμιάδη. Όχι, πρέπει να το πούμε. Όχι, δεν, θα, δεν πρέπει όλοι τίποτε. Μαζί να υποσχεθούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρες αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Το νούμερο 13, παρακαλώ, μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13, επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14, παρακαλώ, για downloading. Όπα, όπα, όπα. Το 13, βρε παιδιά. Το 13. Εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκα στην τουαλέτα. Είναι κρίμα να χάσω τη σειρά μου. Λυπάμαι. Τώρα εξυπηρετώ το 14. Πάρε καινούριο νουμεράκι και περίμενε πάλι. Ουρά στο σπίτι για το ίντερνετ? Όχι πια. Βάλε τώρα VDSL από τον ΟΤΕ για να μπορούν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν streaming, downloading, video calling και online gaming με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά.
Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Το χαμένο νησί. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το περιπετειώδες μυθιστόρημα του Καραγάτσι από τις εκδόσεις της Εστίας. Μαζί, Harper's Bazaar. Οι προτάσεις των σχεδιαστών για το καλοκαίρι. Ακόμη, Big Slugs. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους. Για χώρα, για θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Βρες το γιατρό που ψάχνεις χωρίς να ψάχνεσαι. 14-784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το νούμερο 13, παρακαλώ, μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13, επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14, παρακαλώ, για downloading. Όπα, όπα, όπα. Το 13, βρε παιδιά. Το 13. Εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκα στην τουαλέτα. Είναι κρίμα να χάσω τη σειρά μου. Λυπάμαι. Τώρα εξυπηρετώ το 14. Πάρε καινούριο νουμεράκι και περίμενε πάλι. Ουρά στο σπίτι για το ίντερνετ. Όχι πια. Βάλε τώρα VDSL από τον ΟΤΕ για να μπορούν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν streaming, downloading, video calling και online gaming με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και μπαίνουμε στη συζήτησή μας. Ποιοι συμπολίτες μας θέλουν να πούν το συμπέρασμά τους από τον πρώτο γύρο των εκλογών? Το ζητούμενο των εκλογών είναι να βγει νικήτρια η ελληνική κοινωνία. Η πολυφωνία ωφελεί, η βαβυλωνία βλάπτει. Και βλέπουμε να μην έχουμε πολυφωνία μόνο, έχουμε και βαβυλωνία. Κατακερματισμός και πολυδιάσπαση. Έλατε. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Γιώργος ονομάζομαι. Νέζης. Γιώργος. Νέζης. Καλησπέρα και στους καλεσμένους. Εμένα το αποτέλεσμα το χθεσινό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Γιατί? Λόγω της αποχής. Δεν δικαιούμαστε πλέον να λέμε ακριβή ζωή, δεν έχουμε δουλειές, τα φάρμακα, τα νοσοκομεία, διαλύθηκε η χώρα και όλοι να μην τους ενδιαφέρει τίποτα. 40% αποχή και να είναι κερδισμένοι από αυτά που πρόλαβα να διαβάσω. 7 νομαρχιακές στη Νέα Δημοκρατία, άλλες τόσες στο Πασόκ και 5 λέει παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι η διαμαρτυρία? Είναι ευχαριστημένοι όλοι με αυτά που γίνονται. Εγώ είμαι 39 χρονών, 40 και είμαι άνεργος. Και έχω οικογένεια. Και έχω και γονείς άρρωστους. Ποιος θα τους συντηρήσει? Η δική μου φωνή δεν φτάνει. Όλοι φωνάζουν τόσο καιρό. Κάτι να γίνει διαφορετικό. Γιώργο, πώς το εξηγείς? Πώς το εξηγείς? Πώς την εξηγείς την αποχή? Την αποχή του κόσμου. Δηλαδή άλλοι έχουν απογοητευτεί. Τελείως. Δεν δίνει κανένας. Δεν ασχολείται κανένας πλέον με την πολιτική. Μήπως υπάρχουν συμπολίτες μας που θεωρούν ότι δεν έχουν τρόπο να παρέμβουν? Ότι τα πράγματα είναι αναπόδραστα, δεν υπάρχει τρόπος. Ναι, το πιστεύω αυτό. Και μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, από τις συγκεντρώσεις που μαζευόντουσαν, κάναν τις διαμαρτυρίες, τους πλακώναν στα χημικά τον κόσμο, τους πλακώναν στο ξύλο με τους γνωστούς μπαχαλάκηδες και σου λέω: δεν έχω πλέον να εκφραστώ. Τώρα λες για τους αγανακτισμένους. Ναι, για τους αγανακτισμένους. Γιατί αυτή η ιστορία τραβάει, τη κρίση τραβάει χρόνια, έτσι. Είναι 4-5 χρόνια, κύριε Νίκο. Λοιπόν, 40% αποχή, αντί να είναι όλοι στην κάλπη, από τις 7 μέχρι τις 7. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Έλα.
Καλησπέρα σας. Σπανόμιχος Χρήστος ονομάζομαι. Αν θέλει κανείς να πάρει κάποια πολιτικά συμπεράσματα, προφανώς όλοι εδώ που έχουν μαζευτεί είναι έτη φωτός μπροστά από μένα στην ανάλυση. Όμως, εγώ θα ήθελα στην εκπομπή να πούμε τρία πράγματα σίγουρα για τις δημοσκοπήσεις και πόσο μακριά τελικά πέσανε σε μέχρι και τα έξι πόλη στην ουσία. Και το πραγματικό σήμερα ρόλο. Βγήκε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μιχελάκης, και έστειλε επιστολή στην Ένωση των Δημοσκόπων, των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, λέγοντάς τους ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα exit poll και ότι δημιουργούν πρόβλημα στη χώρα και στις εκλογικές διαδικασίες, πέφτοντας έξω. Είμαι 27 χρονών. Τον Αύγουστο έκλεινα τα 28. Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο το έβγαλα από την ηλικία των 18 ετών, ότι 9 στις 10 φορές είναι εκτός. Γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Η κάθε εφημερίδα, που δεν είναι και λίγες, συγγνώμη κιόλας γιατί έχετε και τη Real News, έχετε και το ραδιόφωνο. Η κάθε εφημερίδα βγάζει μια τελείως διαφορετική δημοσκόπηση και δεν μπορεί την ίδια περίοδο 4 διαφορετικές δημοσκοπήσεις να δείχνουν 4 διαφορετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό εμείς πριν από 20-25 μέρες αποφασίσαμε να μην ξαναδημοσιεύσουμε σε προεκλογικό χρόνο δημοσκόπηση. Και ήταν και το πιο λογικό. Για μένα το δεύτερο που αξίζει κανείς. Τώρα, τι συμπέρασμα έβγαλες εσύ από τον πρώτο γύρο? Θα σας τα πω ακριβώς όπως τα πιστεύω. Το δεύτερο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι τελικά οι Έλληνες μπορεί να έχουμε προτερήματα και μειονεκτήματα σαν όλες τις κοινωνίες και όλους τους πολίτες του πλανήτη. Όμως τουλάχιστον ό,τι αφορά τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, από όσες πληροφορίες έχω, από όσες περιοχές γνωρίζω, ο κόσμος ψήφισε όχι συνείδηση κομματική, αλλά αυτούς οι οποίοι κατά τη γνώμη του ήταν καλύτεροι για την περιοχή του. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που βγάλαμε, 9 στους 10, θα διαχειριστούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, θα διαχειριστούν μεγάλα κονδύλια, τα οποία... Καλό είναι να υπάρξει κάποια στιγμή και από την πολιτεία, γιατί στην ουσία. Πολιτικά αυτός... υπήρξε μήνυμα από την εκλογή. Για μένα υπήρξε μεγάλο μήνυμα. Δηλαδή. Ότι πρώτα απ' όλα θέλει πολυφωνία ο Έλληνας πολίτης, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν και για κανένα λόγο. Μπορεί να δει κανείς, ας πούμε, τη Χρυσή Αυγή, η οποία για πολλωστή φορά είναι απούσα από εδώ πέρα. Δεν έχει καλεστεί κάποιος και ναι, μπορεί για να. Για ρώτησε βγάζουμε... τους, αν είχα τη Χρυσή Αυγή, πόσοι θα μέναν στο τραπέζι? Εγώ θα έμενα. Και εγώ θα έμενα. Εγώ θα έμενα. Στη δημοκρατία, στη δημοκρατία οι ιδέες δεν φυλακίζονται. Στους 12, δεν φυλακίζονται οι ιδέες. Κύριε Ψωμιάδη, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι λάθος η τακτική αυτή. Όμως απαντήσατε 3 στους 12 ότι θα μένατε. Η Χρυσή Αυγή αποδομείται εάν... Κύριε Τζίμερε, απαντήσατε, ξαναλέω, 3 στους 12 εκπροσώπους κομμάτων ότι θα μένατε στο τραπέζι. Και το ξέρω γιατί το ζω. Εδώ και 2 χρόνια, όποτε προσπάθησα να καλέσω εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, οι επιλογές που είχα μπροστά μου ήταν ή μόνος μου με τη Χρυσή Αυγή ή τα υπόλοιπα κόμματα χωρίς τη Χρυσή Αυγή. Με πολιτικά επιχειρήματα αντιμετωπίζει τον αντίπαλο. Εδώ μένουμε με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ. Τώρα να τελειώσει, θα έρθουμε στο θέμα, θα το κουβεντιάσουμε. Και πρέπει κανείς να κοιτάξει για την αποδόμηση, την περίφημη και τον. Πρέπει να τελειώσετε. Ναι, συγγνώμη κιόλας για την κατάχρηση του χρόνου και κυρίως του τηλεοπτικού. Απλά πρέπει κανείς να κοιτάξει ότι όλα τα φαινόμενα έχουν εξηγήσεις. Και οι εξηγήσεις που δίνεται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε επαρκείς ούτε πραγματικές. Το να μπορεί ο καθένας να. Εσείς τι εξήγηση δίνετε στο ότι φούντωσε η Χρυσή Αυγή? Ότι για μένα ο περισσότερος ελληνικός πληθυσμός και λόγω παιδείας και λόγω, αν θέλετε, αρχαίας ιστορίας είναι εθνιστής, όχι εθνικιστής, εθνιστής. Πατριώτης με την καλή έννοια. Δεν υπάρχει εθνικισμός με καλή έννοια. Αυτό δεν υφίσταται πουθενά. Και δεύτερον. Καλά, δεν ήταν πριν από 5 χρόνια. Τώρα έγινε ξαφνικά. Το θέμα είναι ότι. Εδώ λέμε πώς εξηγείται το ότι φουντώνει η Χρυσή Αυγή στις κάλπες. Και κυρίως στην Αθήνα. Το μεταναστευτικό είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν έχει λυθεί. Και δεν βλέπω να γίνεται και σωστή διαχείριση. Για μένα εξίσου σημαντικό είναι το ότι δεν εμφανίζονται πουθενά σε κανένα πάνελ. Γιατί υπάρχει αδιαλαξία. Ποια η διαφορά. Αυτό τους μυθοποιεί, λέτε. Βεβαίως. Όπως. Συγγνώμη, δεν θέλω να πάρω θέση, ούτε πρόκειται να πάρω πολιτική και θέση. Και με αυτό να κλείσετε. Ναι. Όπως τα άκρα, όταν κρύβονται πίσω από ένα μανδύα μυστηρίου και μιλάνε για συμφέροντα, για χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν εμφανίζονται πουθενά, αποκτάται μια ουσία η οποία λέει εντάξει, κάτι ξέρει. Καλή ώρα κάποιους δημοσιογράφους. Πάντως το 10% των Ελλήνων δεν μπορεί να είναι ναζιστές και φασιστές. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Μπορεί να είναι αγανακτισμένοι, ορισμένοι, λάθος. Μα δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορείς να τους αποδώσεις. Αλλά επίσης δεν σας έδωσα το λόγο, κυρία Ράγιο. Ναι, θα παρακαλέσω, επειδή είμαστε πολλοί σήμερα, να λειτουργήσουμε λίγο οργανωμένα στη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Ψωμιάδη, που έδωσε την απάντηση ότι εγώ θα συζητούσα, θα ήμουν παρόν στο τραπέζι μαζί τους.
Πώς εξηγείτε το ότι η Χρυσή Αυγή φούσκωσε? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και, είστε... να πείτε ότι είναι η μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων σήμερα, που το είπα και εγώ το πρωί στο ραδιόφωνο. Αλλά σήμερα το τιμήσαμε... θέμα δεν είναι να το λέμε μόνο. Εντάξει. Είναι ότι το πολιτικό, το πολιτικό μας σύστημα, και επειδή είμαι Θρακιώτης εγώ θα το πω, δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ιδιαίτερη ευαισθησία. Και μιλώ ιδιαίτερα για τους Ποντίους στη Θράκη, που θα μπορούσαν να είναι και η απάντηση στο πρόβλημα της Θράκης, αν το πολιτικό μας σύστημα τα τελευταία χρόνια είχε λειτουργήσει υποστηρικτικά. Συγχαρητήρια, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι όλοι μαζί, όλος ο ελληνικός λαός, τιμήσαμε την ημέρα τιμής και μνήμης που καθιερώθηκε το 1994 με πρόταση του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου. Ημέρα τιμής και μνήμης, ημέρα που τιμήσαμε τους νεκρούς, την ιστορία μας, που ζητήσαμε μια συγγνώμη από τους προγόνους μας και να συμφωνήσουμε εδώ όλοι μαζί σε αυτό το τραπέζι ότι όσοι βρεθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, να ζητήσουμε ενωμένοι την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και εδώ το κλείνω. Γενοκτονία είναι η λέξη κλειδί. Γενοκτονία μιλάμε. Ναι. Τώρα πάμε στη Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε. Γιατί φουντώνει η Χρυσή Αυγή? Δεν ξέρω γιατί ξεκινήσατε από μένα. Πάλι σας ευχαριστώ. Γιατί Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, του Πολύδωρα, του Νικολόπουλου, του Ζώου και του Ψωμιά, δυστυχώς δεν αναγράφεται πουθενά, δεν εμφανίζεται πουθενά. Κοιτάξτε, πιστεύω στις δημοκρατίες οι ιδέες δεν φυλακίζονται. Στις δημοκρατίες τον πολιτικό σου αντίπαλο το αντιμετωπίζεις με πολιτικά επιχειρήματα. Η Χρυσή Αυγή δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ο παρθενογέννηση, αλλά από κακές πολιτικές των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Προσωπικά καταδίκασα και καταδικάζω κάθε ακραία συμπεριφορά. Συμπεριφορά πεζοδρομίου, συμπεριφορά υποκόσμου. Αλλά μην βλέπουμε μονόπλευρα τη μία πλευρά. Υπήρχε συμπεριφορά και βία και από την άλλη μεριά. Την αριστερή, την ξεχάσαμε. Άρα, όσο δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος, όσο θα υπάρχει φτώχεια, δυστυχία, ανέχεια, δολοφονίες, αυτοκτονίες, δεν θα είναι η Χρυσή Αυγή, θα είναι κάποια άλλη παράταξη από εδώ και πέρα. Θα συμφωνήσω με τον νεαρό ότι μόνο με πολιτικές λαϊκές, όχι λαϊκίστικες, πολιτικές που θα ελαφρύνουν την ελληνική κοινωνία, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή. Τώρα, είχε νικητή αυτή η αναμέτρηση? Ο πρώτος γύρος είχε νικητή? Εγώ τα χάσα. Σαμαράς, Βενιζέλος, Τσίπρας θεώρησαν ότι όλοι είναι νικητές. Λίγο έλειψε να πιστέψω τον κύριο Σαμαρά ότι είναι νικητής. Και λέω, πώς ρε παιδιά, από πού? Σίγουρα δεν υπήρχε ανατροπή. Για μη χαίρονται ορισμένοι, για μη χαίρεται ο κύριο Τσίπρας. Ο κύριο Τσίπρας δεν έπεισε. Είναι φοβικό, αφοριστικό κόμμα. Από την άλλη όμως, σίγουρα υπάρχει και μια ρευστότητα για την επόμενη Κυριακή. Νικητής ήταν η αποχή. Νικητής δεν ήταν κανείς. Ούτε καν η αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν και κλείνω. Αυτό που αποδείχθηκε σε ό,τι αφορά την κεντροδεξιά, την Νέα Δημοκρατία, για μένα ευθύνεται η αλαζονία του κυρίου Σαμαρά, οι κακές επιλογές των διαφόρων ζόμπι που βρίσκονται στο Μαξίμου και στην Σιγρού. Και νομίζω αν ενωμένη σήμερα ήταν η κεντροδεξιά, θα ήταν η νικήτρια των εκλογών. Πάντως το ότι είναι ζόμπι το ανακαλύψατε τώρα. Όχι, λάθος κάνετε. Πριν από λίγο καιρό. 8 μήνες τώρα, όταν μου ανοίξαν την πόρτα της εξόδου, εγώ έμεινα εκεί. Και μίλησα και για ατραξιόν και για ζόμπι, αλλά μην εκφραστώ τέτοια ώρα. Μάλιστα. Και στο κάτω-κάτω δεν έχω θέση εγώ στους 42 της Νέας Δημοκρατίας και έχουν κομματικές ντουντούκες, πράσινες ντουντούκες, ντροπή. Κύριε Καψή, έρχομαι σε εσάς. Θα παρακαλέσω να κάνετε ησυχία. Θα ξανάρθω στους συμπολίτες μας για να μιλήσετε. Παρακαλώ ησυχία. Κύριε Καψή, πείτε μου σας παρακαλώ πώς εξηγείτε αυτό το φούσκωμα της Χρυσής Αυγής. Αν πιστεύετε ότι το πολιτικό και το μηντιακό μας σύστημα αντιμετωπίζει αυτή την απειλή με σωστό τρόπο ή αν θα έπρεπε διαφορετικά να την έχει αντιμετωπίσει. Να κάνουμε μερικές διακρίσεις. Καταρχάς, δεν είναι πολιτική αντιμετώπιση η διώξη Χρυσής Αυγής.
είναι δικαστικές διώξεις για εγκληματικές πράξεις συγκεκριμένων προσώπων. Έτσι, να είμαστε σαφείς. Δεν είναι πολιτική απόφαση οι διώξεις. Ασφαλώς οι διώξεις. Βέβαια, πολλοί εντοπίζουν και ένα στοιχείο υπερβολής. Για παράδειγμα, λένε. Αυτό είναι να κρίνει κανείς τη δικαιοσύνη. Το να προφυλακίζεις βουλευτές για μια κυνηγετική καραμπίνα που έχει άδεια. Ναι, αλλά είναι αποφάσεις των ανακριτών και των δικαστικών αρχών. Ναι. Δεν είναι πολιτικές αποφάσεις. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ασφαλώς με τις διώξεις δεν αντιμετωπίζεται ένα φαινόμενο που έχει πάρει διαστάσεις στην Ελλάδα και δυστυχώς έχει πάρει διαστάσεις. Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα να γίνουν. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλές συγκεκριμένες αιτίες που οδήγησαν αυτό το πράγμα. Προφανώς έχει μετρήσει η κρίση, αλλά κρίση έχουν περάσει πάρα πολλές χώρες και δεν έχουν βγάλει Ναζί. Προφανώς έχει μετρήσει το μεταναστευτικό, αλλά το μεταναστευτικό απασχολεί και πολλές άλλες χώρες, αλλά δεν έχουν βγάλει Ναζί. Προφανώς έχει επηρεάσει όμως και η ανοχή στη βία που έχουμε δείξει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, και περιστατικά βίας, ακραίας βίας, κατ' επανάληψη που δεν αντιμετωπίζονται, αυτή η ανομία που είχε επικρατήσει για μεγάλο διάστημα με ευθύνες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έτσι, είναι ένα από τα στοιχεία. Και προφανώς μετράει και ο ακραίος πολιτικός λόγος από πολλές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες φτάσανε να απαξιώνουν τελικά τη δημοκρατία. Και σας θυμίζω τις πλατείες των αγανακτισμένων, τις μούτζες στη Βουλή, που τις ανεχόντουσαν δυστυχώς και κόμματα του συνταγματικού τόξου που λέμε. Όλα αυτά δημιουργούν μια απαξίωση της πολιτικής. Όλα τα συνθήματα, η Χούντα δεν έπεσε το 1973, απαξιώνουν την πολιτική, απαξιώνουν τη δημοκρατία και ευνοούν αυτά τα φαινόμενα. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω ότι χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά, συνενετικά. Όχι με διάλογο. Δεν κάνεις διάλογο με τον Χίτλερ. Έτσι. Δεν θα έκανε κανείς διάλογο με τον Χίτλερ. Δεν πρόκειται να κάνουμε διάλογο με τη Χρυσή Αυγή. Αλλά ασφαλώς. Ξέρετε, χρειάζεται... εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, κύριε Καψή. Θα το πω και θέλω το σχόλιο σας. Υπάρχει ο κίνδυνος, για παράδειγμα, με αυτόν τον κατακερματισμό που υπάρχει στην πολιτική μας ζωή και αυτή την πολυδιάσπαση, να δούμε ξαφνικά μια Χρυσή Αυγή στο 12 ή στο 11 ή στο 13% βεβαίως, στη Βουλή. Και το ποτάμι, και απέναντί της... και το ποτάμι έλεγε χθες ποιο θα είναι το τρίτο κόμμα και να βάλουμε στοίχημα να μην είναι η Χρυσή Αυγή το τρίτο κόμμα. Εγώ συμφωνώ. Αλλά βέβαια θα έπρεπε να είναι ενωμένη κεντροαριστερά και να είναι αυτή ο τρίτος ισχυρός πόλος της πολιτικής μας ζωής. Γι' αυτό εμείς φτιάξαμε και την Ελιά. Ακριβώς γιατί χρειάζεται, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε συνενέσεις. Είναι τρία τα ψηφοδέλτια του χώρου. Δυστυχώς. Η Ελιά, το ποτάμι και η Δημάρ. Ελπίζω ότι. Δεν είναι. Ελπίζω... έχει προσδιορίσει ότι είναι στην κεντροαριστερά. Για ρωτήστε τους. Έχει δυνάμεις κεντροαριστερά. Αφήστε έχει να το πει ο κύριος Γραμματικάλης. Για αυτό λέω. Αφήστε να το πει σε λίγο ο κύριος Γραμματικάλης. Πρέπει να κάνουμε και διάλογο όμως. Εγώ δεν κατάλαβα. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καψή. Δεν κατάλαβα ποιο είναι η αιτία για τη μεγάλη αυτή. Παρουσία της Χρυσής Αυγής, δεν το κατάλαβα. Κάποιος τι. Να το πω εγώ. Δηλαδή, ναι. Δολοφόνοι είναι αυτοί και δολοφόνος δεν είναι το μνημόνιο. Δεν είναι αυτοί που δολοφόνησαν 4.000 κόσμο. Το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Και την κρίση την έχουμε όχι, βλέπω ύμνους για το μνημόνιο. Ύμνους δικούς σας. Το μνημόνιο πάμε τα δανεικά και θα το καταλάβετε. Ναι. Δεν θέλω το μνημόνιο. Θα παρακαλέσω να μην τα ρίξουμε όλα μέσα στο μίξερ και να κάνουμε μια οργανωμένη συζήτηση. Ελάτε κύριε Κεφαλαιά. Είναι φαινόμενο της κρίσης. Και να παρέλθει αυτό το φαινόμενο, πρέπει να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Και γι' αυτό σε περιόδους κρίσεων γίνονται δύο πράγματα. Οι λαοί βρίσκουν αυτά που τους ενώνουν, έχουν εθνική στρατηγική και εθνική κατεύθυνση, και αυτοί που έγραψαν ιστορία έλλαξαν δομές. Λείπει και το ένα, το δεύτερο έπεται. Επειδή όμως σήμερα έχουμε και την ημέρα μνήμης για τους Ποντίους, σε μερικές μέρες στη μάχη της Κρήτης, σας λέω το Συμβούλιο της Ευρώπης καταδίκασε τον ναζισμό και τον σταλινισμό. Το ίδιο έκανε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008. Δεν λέω τον εθνικισμό και τον κομμουνισμό. Λέω τον ναζισμό και τον σταλινισμό. Και μάλιστα έχει οριστεί η μέρα μνήμης, 27 Αυγούστου, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία και το ολοκαύτωμα αυτών των φαινομένων. Ξέρετε ότι ο γραφικός Χίτλερ, λόγω της οικονομικής κρίσης, εκεί είναι μόνο που διαφωνώ, στο μόνο που διαφωνώ με τον κύριο Καψή. Ο γραφικός Χίτλερ του 3% πήρε 33, έκαψε τη Βουλή της Γερμανίας και επιβλήθηκε. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κοινωνικά, να το αντιμετωπίσουμε στην ουσία του, όχι, αλλά να πρέπει διάλογο, να έχουμε τις ιστορικές μνήμες. Και η έκκληση που κάνουμε σε όλο το δημοκρατικό τόξο, γιατί δεν ανήκουν αυτοί στο κέντρο δεξιά-αριστερά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι... Η τακτική που ακολουθεί μέχρι τώρα το πολιτικό και το μηντιακό σύστημα απέναντί τους είναι σωστή ή τους μυθοποιεί?
μήπως το να τους αποκλεί από τη συζήτηση. Δοξάζονται κρυπτόμενοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν κρύβονται αυτοί. Τους κρύβουμε εμείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τους κρύβουμε εμείς όλοι μαζί. Αλλά κυρίως, αυτή είναι η αλήθεια. Κυρίως, και δεν θα τους κάνουμε ισότιμους συμμιλητές. Κυρίως το φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί επί της ουσίας, δηλαδή να λύσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία. Είτε αυτό είναι μεταναστευτικό, είτε είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα περιθωριοποίησης, είναι θέμα πτωχοποίησης. Κύριε Κεφαλογιάννη, πριν 20 χρόνια, κύριε Ψωμιάδη, σας παρακαλέσω, τρεις μεγάλους δήμους, κύριε Ψωμιάδη, σήμερα ποιος θα απολογηθεί που έχασε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το κάνουμε αυτό. Όχι, κύριε Ψωμιάδη, δεν θα σας αφήσω. Ναι, αλλά δεν σας θέλω για συμπαρουσιαστή απόψε. Σας έχω καλέσει για να πείτε την γνώμη σας. Δεν σας θέλω. Αν κάνετε, να το συζητήσουμε μετά τις εκλογές. Αλλά δεν θέλω σήμερα να παίξετε αυτό το ρόλο. Δηλαδή, σε όποιον δίνω το λόγο, δεν θα ρωτάτε. Για να βάλω την τελεία, κύριε Χατζηνικολάου. Το κέντρο δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει σε αυτό που είναι έξω από το δημοκρατικό τόξο. Αυτοί που με τις κουκούλες έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και εκείνη την έγκυο, την άτυχη γυναίκα, θα τους βγάλω με τις κουκούλες. Αυτούς που υψώνουν το χέρι θα τους κόψω με ΣΥΡΙΖΑ από τη μασχάλη. Διότι εμείς εδώ που είμαστε, ο καθένας μέσα στην οικογένειά του έχει θύματα από τον ναζισμό. Αν ρωτήσετε όλους τους παρευρισκόμενους, έχουν θύματα. Έχω δύο εκτελεσμένους παππούδες στην κατοχή από τους ναζιστές. Και ο καθένας εδώ έχει σίγουρα στην οικογένειά του φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα και δυναμικά και πολιτικά και μέσα από την κρίση θα τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι και τα μηνύματα είναι προς κάθε κατεύθυνση. Κύριε Χουντή. Μου προκαλεί εντύπωση γιατί ξεκίνησαμε από αυτό. Είναι ένα στοιχείο των εκλογών, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και το άλλο στοιχείο που έθιξαν οι συνομιλητές και η αποχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εφόσον εξελίχθηκε. Όχι, να τα κουβεντιάσουμε όλα. Όχι, είμαστε ανοιχτοί. Η αποχή είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Πάντως, το αποτέλεσμα των, αυτοδιοικητικών εκλογών για τη Χρυσή Αυγή είναι ένα καμπανάκι. Είναι ένα από τα αξιοσημείωτα που συγκεντρώνει την προσοχή. Αλλά θέλω να αναφερθώ λίγο στην αποχή που είναι ένα φαινόμενο. Ναι. Θέλω να πω ότι έγιναν οι ρυθμίσεις και οι τακτοποιήσεις πότε θα γίνουν οι δημοτικές, πότε θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Ουσιαστικά αντιστρατεύτηκαν στο θεσμικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί. Δηλαδή, πάμε τις δημοτικές κοντά στις ευρωεκλογές, γιατί είχε παρατηρηθεί στις ευρωεκλογές ένα μεγάλο ποσοστό. Δεύτερο, οφείλεται στο ότι έχουν δυσκολίες στο να. Σας πω εγώ ένα λόγο που δεν τον συζητάει κανείς. Ένας φίλος μου έστειλε μήνυμα σήμερα το πρωί. Θα πείτε το ίδιο που ήμουν έτοιμος να πω και για τη Λάρισα. Ετοιμαζόταν να πάει στη Λάρισα. Μου λέει: μόνο τα διόδια που θα πλήρωνα δεν αντέχει ο προϋπολογισμός μου. Θα πάω μία εκεί. Ωραία. Επομένως, άλλη μία εξήγηση. Αυτό διαμόρφωσε και μία αποχή, θα έλεγα συγκυριακή, γιατί πολλοί σκέφτηκαν ότι ας πάμε στη δεύτερη Κυριακή και όχι στην πρώτη. Που πολιτικά είναι πιο σημαντική. Είναι και το ένα και το άλλο. Ευρωεκλογών. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει και οι κατάλογοι να ξεκαθαριστούν, όμως ως πολιτική στάση. Πράγματι πρέπει να το θέσουμε, ότι πρέπει, έχει ένα όπλο, λίγα του χρόνου μείνει, του εργαζόμενου, του πολίτη, να το αξιοποιήσει και να μετέχει σε εκλογές. Πάντως δεν είναι 40%, έτσι. Ναι, επομένως είναι συζήτημα, αλλά παρόλα αυτά και αυτό το είναι γεγραμμένοι και εντάξει, είναι, ναι, αυτό το είπα τώρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μία εκλογή είναι πιο σημαντική από την άλλη. Κάθε εκλογή είναι σημαντική. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί με διακόψετε τώρα σε ένα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν ήταν. Ούτε αναφέρθηκα σε αυτό. Πάμε τώρα στη Χρυσή Αυγή και δεν θέλω να διακόψω κανένα. Λοιπόν, στη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή και το φούντομα τη Χρυσή Αυγή, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα έχει 2-3 αιτίες, θα έλεγα. Η πρώτη είναι η κρίση. Όχι γενικώς η κρίση. Τα φαινόμενα και τα κοινωνικά προβλήματα. Η φτώχεια, η εξαθλίωση, η απελπισία. Οι γειτονιές που βγήκε πρώτη είναι φτωχογειτονιές. Επομένως, σε αυτούς τους ανθρώπους που διάλεξαν να εκφράσουν αυτή την αγανάκτηση, πρέπει να τους πούμε ότι ο δρόμος είναι να παλέψουν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και όχι τα κουμπούρια, οι απειλές και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η στρατιωτική. Το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα από τα αποτελέσματα του μνημονίου και της κρίσης είναι ότι εθίγει η εθνική μας αξιοπρέπεια. Από τη στιγμή, και ο άλλος το πήρε σημαία, από τη στιγμή που σου λέει σε βάζω το μνημόνιο για να σε τιμωρήσω, γιατί είσαι σπάταλος, τεμπέλης και διεφθαρμένος, αρχίζει η συζήτηση. Οι Έλληνες και στην Ευρώπη το ζήσαν περισσότερο. Είτε μπέλη, είτε μπήξε, είτε δείξε. Ο άλλος αισθάνεται και η αξιοπρέπειά του. Την έχουμε, όλοι την έχουμε και δεν την χαρίζουμε σε κανέναν, ούτε την μονοπολία. Το τρίτο βεβαίως είναι το θέμα το μεταναστευτικό. Και το τέταρτο τώρα για να πάω στο πιο βασικό. Νομίζω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε δεν είναι μόνο ότι αντιμετωπίζεται με διάλογο δεν αντιμετωπίζεται, κύριε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και για το φαινόμενο της απουσίας, θυμηθείτε ότι αυτή η στάση των κομμάτων γενικά πια έγινε απόλυτη μετά από τον διάλογο εντός εισαγωγικών που εγκαίνησε ο κύριος Κασιδιάρης
λύνοντας τα προβλήματα γραφοκοπώντας τις πολιτικές διαφωνίες. Επομένως, το δείγμα γραφής, τι διάλογο θέλει η Χρυσή Αυγή, το έχουμε πάρει. Δεν χρειάζεται να το πολύ συζητάμε. Τελευταίο. Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε από το σύστημα, θα έλεγα, η Χρυσή Αυγή είναι αποκαλυπτικός ότι το θέλει η αφεδρεία. Λέω. Είχαμε το χαρακτηριστικό φαινόμενο που επιτέθησαν στους συνδικαλιστές του ΚΚΕ στην ζώνη του Περάματος. Πέρα από τις άλλες στρατιωτικές παρελάσεις που είπαν ότι θα ελέγξουν αυτή τη ζώνη, δηλαδή επετέθησαν απέναντι σε συνδικαλιστικά δικαιώματα, απέναντι σε δημοκρατικές ελευθερίες. Επομένως, στην αντιμετώπιση της κρίσης και με αυταρχικό τρόπο έπαιξαν το μακρύ χέρι και γι' αυτό ήταν ανεκτοί. Τελευταίο παρατήρηση αφορά και τον κύριο Ψωμιάδη. Το χαϊδολόγημα της Χρυσής Αυγής δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Γιατί τον αφορά τη χαϊδολογία. Θα σας πω, όχι. Κάτι θα του θυμίσω. Χαϊδεύει εκλογικά. Κάτι θα του θυμίσω, ας μου το επιβεβαιώσει, ναι. Ή αν μου το διαψεύσει. Το χαϊδολόγημα δεν ήταν ο Μπαλτάκος μόνο και ο Κασιδιάρης που αποκάλυψε όλο αυτός ο καημός. Θυμάμαι, κύριε Ψωμιάδη, διαψεύστε με. Θα σας διορθώσω. Όχι, ναι, όχι, έχετε δει καλά. Όχι, άλλο θα σας πω. Ένα κομμάτι της. Όχι, άλλο θα σας πω. Για την Ξάνθη μιλάτε. Όχι, δεν μιλάω καθόλου για την Ξάνθη. Μιλάω γιατί είχαμε συμπέσει στις εκλογές του 2012. Εσείς είσαστε υπεύθυνος της εκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Λέω καλά, στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμηθείτε μου, με έχει ορίσει ο κύριος Σέλος. Ναι, εντάξει, αυτό πάει παραπέρα. Να το θυμάται ο λαός. Ναι, το θυμάται ο λαός. Εκεί είχα ακούσει δηλώσεις σας που έλεγε ότι υπάρχει και καλό κομμάτι της Χρυσής Αυγής κτλ. Διαψεύστε με, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω γιατί τώρα. Να μην σας διακόψω. Όχι, λέω λοιπόν, αυτά τα χαϊδολογήματα τα είχαμε. Η ατζέντα της Χρυσής Αυγής υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και να το αποτέλεσμα. Έτσι εγώ εξηγώ το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και ξαναλέω. Μάλιστα. Ότι μόνο με την αντιμετώπιση των πολιτικών που το γεννάνε, αυτό μπορεί να κάνει, μπορεί να αφαιρέσει έδαφος από την ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής και αυτό είναι ένα από τα διακυβεύματα, θα έλεγα, εμείς τουλάχιστον, και αυτών των εκλογών και κάθε εκλογικής αναμέτρησης. Η συρρήκνωση αυτή της νεοφασιστικής απόψης. Μισό δευτερόλεπτο. Συμφωνώ με την κυρία Ράγκη. Συμφωνώ λέγοντας ότι. Δεν είναι όλοι ναζιστές. Όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία ή στα άλλα κόμματα ήταν φασίστες, ήταν τότε καλά παιδιά. Και κλείνω. Συμφωνείτε ότι σήμερα υπάρχει δημοκρατία του μνημονίου που δολοφονεί τον ελληνικό λαό. Σήμερα δολοφονεί τον λαό. Μην τα ξεχνάμε. Κοιτάξτε τη μία πλευρά. Κύριε Ψωμιάδη, και τότε εγώ ζήτησα να γυρίσουν πίσω. Εδώ κατηγορούμε σαν φοβόρο. Για υπερβολή. Ο εξτρεμισμός του μνημονίου, ο κοινωνικός εξτρεμισμός, γεννάει τον πολιτικό εξτρεμισμό. Και αυτό δηλαδή μπορεί να δικαιολογεί εγκληματίες να δολοφονούν. Ούτε συζήτηση. Αυτό δηλαδή δικαιολογεί τη δολοφονία του Παύλου στο Κερατσίνι. Δικαιολογεί δολοφονίες μεταναστών επειδή έχουν κάποιο άλλο χρώμα. Δικαιολογεί δηλαδή. Το καταδίκασα αυτό. Το καταδίκασα. Το καταδίκασα αυτό. Φτωχά ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Το καταδίκασα. Ενώ θέλουν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν μεταφερθεί στην Ελλάδα λόγω του Δουβλίνου και του Σέγγεν. Συμφωνώ μαζί σου. Καταδίκασα εγώ. Μα είναι δυνατόν. Εγώ θέλω να πω 2-3 πράγματα, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει διαπιστώσεις και αναλύσεις ιστορικές που βεβαίως έχουν ένα κομμάτι. Αλλά να σας πω κάτι. Εμένα με νοιάζει πάρα πολύ τι θα γίνει αύριο. Και επειδή. Αυτό που έχει συμβεί την προηγούμενη Κυριακή και που θα συμβεί και την επόμενη δεν είναι δημοσκοπήσεις, ούτε γκάλο. Το σκορ γράφτηκε στον πίνακα, τέλος. Αυτό ήταν. Και αυτό που παίρνω εγώ από αυτό το σκορ, δηλαδή πέρα από ερμηνείες, οικοτολογίες, αναλύσεις, παρεμβάσεις που βαριέται ο κόσμος, δηλαδή πραγματικά σας μιλάω, θεωρώ ότι η διαμαρτυρία και η αντίδραση καταγράφηκε, αλλά δεν κυριάρχησε. Αυτό είναι το μήνυμα για μένα. Δεύτερον, για τον κύριο Ψωμιάδη. Ο Σαμαράς δεν πανηγύρισε. Βέβαια, είναι νωρίς για να κάνουμε τέτοιες διαπιστώσεις, διότι έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές. Εκεί θα υπάρχουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Μιλάω λοιπόν με το σήμερα, με βάση το σήμερα, ότι δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρουμε τι έχει πάρει ο καθένας και αυτό είναι. Δεν έχει νόημα να αναλύσει και να ξανααναλύσει με βάση τι σε βολεύει και αυτό που λέγανε όλοι, βγήκαν όλοι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Κανένα νόημα δεν έχει. Επίσης, κανείς δεν πανηγύρισε, ειδικά ο Σαμαράς έκανε απλώς κάποιες. Επισημάνσεις πολιτικές. Εκβίαση. Κατά την άποψή μου, όχι. Φυσικά και η αποχή που είπε ο Γιώργος, δεν υπάρχει κανείς που να τον αμφισβητεί. Εγώ θεωρώ αντίπαλό μου σε αυτές τις εκλογές που θα συμμετέχω την επόμενη Κυριακή, όχι τον Κεφαλογιάννη, όχι κάποιον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιον άλλον, μόνο τον καναπέ και την αποχή ή τον οποιοδήποτε λόγο της αποχής. Μεταναστευτικό. Αν γίνει κουβέντα μετά, δεν θέλω να σας φάω πολύ χρόνο τώρα, πρέπει να μείνουμε λίγο. Το μεταναστευτικό είναι λάθος να το λέμε ως πρόβλημα. Το λάθρο μεταναστευτικό είναι. Οι μετανάστες δεν έχουν θέμα. Οι λάθρο μετανάστες έχουν. Και κάποια στιγμή, αγαπητέ μου, θέλω να συμφωνήσουν όλοι και να πάρουν επίσημη θέση στα κόμματα ότι
δεν πρέπει να εστιάζουμε στον ξενοφοβικό Έλληνα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι η μπίζνα που κινείται πίσω από αυτόν που θαλασσοπνίγεται. Εμείς εστιάζουμε στον καημένο που πνίγεται και όλοι λυπόμαστε. Και δεν εστιάζουμε στο παράνομο χρήμα που πηγαίνει και στους νταβατζίδες που υπάρχουν πίσω από αυτό. Από εκεί και πέρα. Δεν μπορούμε να μην εστιάζουμε και σε αυτούς που πνίγονται. Όχι, δεν καταλάβατε. Ως αιτία και σοβαρό θέμα να το λύσουμε. Φυσικά. Υπάρχει κανείς που να μην θλίβεται και να μην τρελαίνεται με αυτή την ιστορία. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πραγματικό είναι αυτός που το προκαλεί. Και όλο αυτό που διακινείται γύρω από όλους εκείνους. Στο κυμπίζνα και οι υπεραλιστικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι σύμφωνοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ σε μια σειρά χώρες που αναγκάζουν τον κόσμο να σηκωθεί να φύγει. Γιατί άμα ζούσε καλά και δεν είχε πρόβλημα, δεν σηκώνονταν να φύγει. Ακριβώς. Από την άλλη, εγώ θέλω να σας πω, με συγχωρείτε που χαλάω λίγο τη ροή του κουβέντα για κάτι πολύ πρακτικό, αλλά επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα μέσα σε 15 μέρες, σαν τον Ροβινσόνα, θέλω να σας πω ότι ακόμα ο κόσμος. Ναι, ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι στις εκλογές της Κυριακής ψηφίζουμε Σταυρό. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει εσείς. Εγώ πρέπει να το πω ότι στις επόμενες εκλογές είναι η πρώτη φορά που διαλέγετε τις ευρωβουλευτές. Δεν είναι μέσα στη συζήτησή μας. Κατανοώ την αγωνία. Έχει σχέση όμως με τις ευρωεκλογές. Έχει σχέση με τις ευρωεκλογές αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι είναι το μόνο θέμα στο οποίο θα είστε όλοι απέναντί μου. Κυρία Σακοράφη. Κεφαλογιάννη. Και όλοι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτό είναι πραγματικά ένα γεγονός, γιατί όλοι γυρνάμε την Ελλάδα. Ναι, γιατί στις ευρωεκλογές είχαν συνηθίσει οι Έλληνες να υπάρχει η κομματική λίστα. Σωστό, σωστό. Όχι για όλα τα κόμματα, εμεί το είχαμε αλλιώς. Κάναμε ισοκομματικές εκλογές. Εσείς είχατε εσωτερική ψηφοφορία στο κόμμα. Να, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την αποχή από τη Χρυσή Αυγή, από όπου θέλετε. Από την αποχή, νομίζω. Από την αποχή. Ναι, θεωρώ ότι πραγματικά ήταν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και αυτό ακριβώς γιατί θεωρώ ότι οι πολίτες δεν αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα που θα έπρεπε να επιδείξουμε όλοι απέναντι σε μια διαδικασία η οποία αφορά την ζωή μας. Κατά κυριολεξία, αφορά την καθημερινότητά μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο κύτταρο της δημοκρατίας. Έχει χτυπηθεί. Από την μνημονιακή πολιτική, αν θέλετε, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εφαρμόζεται ο Καλλικράτης μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω μάλλον του Καλλικράτη εφαρμόζονται μνημονιακές πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση, πλήρωσε το μέγιστο δυνατό στο δημοσιονομικό κόστος και αυτό είχε είναι σαν χαρακτηριστικό ότι έχουμε μόνιμο Γερμανό υφυπουργό στην Ελλάδα, τον κύριο Φούχτελ, ο οποίος γυρνάει την Ελλάδα ακριβώς. Και κλείνει business για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Προσπαθούν με κάποιον τρόπο την αυτοτέλεια του θεσμού να την καταλύσουν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικές κοινωνικές δομές. Ο ρόλος δηλαδή που θα μπορούσε να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτές τις κρίσιμες και δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα ακριβώς γιατί τα κονδύλια της είναι πάρα πολύ μικρά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι έπρεπε οι πολίτες σε αυτές τις συγκεκριμένες εκλογές να δώσουν το παρόν, να είναι ένα δυνατό παρόν και να επιλέξουν εκείνους που πραγματικά θεωρούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν όντως στην ψήφο εμπιστοσύνης που θα τους δίνουν. Χρυσή Αυγή. Πάμε τώρα στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Εγώ πραγματικά εκτιμώ ότι το γεγονός ότι εστιάσαμε στην εγκληματική δράση και μόνο της Χρυσής Αυγής μας αφαίρεσε την δυναμική κυρίως και από εμάς, αν θέλετε, από την αριστερά. Της πολιτικής ανάλυσης από την πλευρά μας, ώστε να καταδείξουμε ότι αυτό το κόμμα όχι απλά δεν είναι αντισυστημικό, αλλά είναι και το μακρύ χέρι του συστήματος. Τι θέλω να πω με αυτό. Από την μια πλευρά έχουμε το χάιντμα που απευθύνθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μπορέσει να αποκομίσει και να τους έχει δίπλα όσο μπορεί περισσότερο. Και νομίζω ότι κυρίαρχο ρόλο έπαιξε σε αυτό η σταδιακή αλλά και ουσιαστική, αν θέλετε, αποδυνάμωση και των δημοκρατικών θεσμών και την αποδυνάμωση του Κοινοβουλίου. Και επίσης όλη εκείνη η διαδικασία και οι θέσεις που συνέτειναν σε πολύ μεγάλο βαθμό του όλοι μαζί τα φάγαμε, όλοι οι ίδιοι είναι. Γι' αυτό και είχαμε και μια συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής με τον τρόπο που την είχαμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η οποία ήταν απαξιωτική, όχι ως προς τα πρόσωπα των βουλευτών οι οποίοι εκπροσωπούσαν το θεσμό, αλλά κυρίως ως προς τον θεσμό αυτό. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι ο φασισμός και ο ναζισμός έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι γεννιέται και ανδρώνεται όταν υποχωρεί η δημοκρατία. Και για την υποχώρηση της δημοκρατίας και για την καταράκωση του θεσμού, θεωρώ προσωπικά ότι η μεγάλη και κύρια ευθύνη φέρνει η ίδια η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, στόχος μας, κύριος στόχος μας αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να είναι η προστασία σε ό,τι αφορά και έχει να κάνει με δημοκρατικούς θεσμούς και με τη δημοκρατία. Από την πλευρά τουλάχιστον όσων από εμάς εκπροσωπούμε δημοκρατικούς και θεσμούς γενικότερα. Κύριε Μαριά. Θα ξεκινήσω από τη Χρυσή Αυγή για να καταλήξω στο άλλο. Επειδή μιλούμε για τον νεοναζισμό, αν παρακολουθήσει κανείς πώς ξεκίνησε και ο ναζισμός στη Γερμανία, υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Μετά την εισβολή του γαλλικού στρατού στο Ρουρ το 1923, όταν είχε τεθεί σε διεθνή ουσιαστικά οικονομικό έλεγχο η Γερμανία,
Αυτό που έγινε ήταν πρώτα απ' όλα να χτυπηθεί η εθνική αξιοπρέπεια της Γερμανίας. Δεύτερον, να τις ζητώνται τεράστιες αποζημιώσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να πληρωθούν από το γερμανικό λαό. Το επόμενο στοιχείο ήταν ο τεράστιος αριθμός ανέργων. Και αυτό πρέπει πάντοτε να το λάβουμε υπόψη, γιατί υπάρχουν και μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δείχνουν ότι ο φασισμός και ο ναζισμός, αλλά ο φασισμός τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται εκεί που υπάρχει μεγάλη ανεργία. Και αυτό είναι συστατικό φαινόμενο τροφοδότησης, αν θέλετε, της ιστορίας αυτής. Επομένως, το επόμενο στοιχείο που προκύπτει είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση του 29, αλλά ήδη προηγούνται όλες αυτές οι διαστάσεις σε σχέση με το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Και έχουμε επίσης την απαξίωση κάθε δημοκρατικής διαδικασίας και στη Γερμανία, αλλά και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εδώ το πρώτο συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε, γιατί έχει και ιδιαίτερα εθνικά και ελληνικά χαρακτηριστικά ιστορία, και θα κάνω μόνο δύο μικρές παρατηρήσεις, είναι ότι εφόσον έχεις οικονομική κρίση, εφόσον έχεις άνηση κατανομή πλούτου, φτωχοποίηση, ανεργία, αδυναμία του συστήματος να επιλύσει, εθνική ταπείνωση, ξένους οι οποίοι πλέον με τον καταφανέστατο τρόπο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαλύουν κάθε λειτουργία. Ένα κοινοβούλιο το οποίο αυτό απαξιώνεται, καθώς η πλειοψηφία του αποδέχεται το να έχουμε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πολλές, το να έχουμε χιλιάδες νόμους, πολλούς νόμους με χιλιάδες σελίδες, ένα βράδυ τα βγάλουμε. Όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση άνδρωσης ενός φαινομένου που όμως. Το να σκάνε άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια μετά τα μεσάνυχτα. Και ταυτόχρονα σκάνδαλα με παροχές σε ημετέρους τη στιγμή που υπάρχει φτωχοποίηση. Συνδέστε αυτό όμως με μια πρώτη βάση που υπάρχει, που είναι η αδυναμία επίλυσης του μεταναστευτικού, και άρα αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που άπτεται και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τροποποίηση, αναθεώρηση, κατάργηση του Δουβλίνου 2, το οποίο ενσωματώνει και κρατάει εδώ χιλιάδες μετανάστες μετατρέποντας τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών. Πάτε λίγο όμως πιο πίσω. Υπάρχει και μια πολιτική βάση. Δηλαδή η άκρα δεξιά έχει πολύ συγκεκριμένες ρίζες και παρουσία. Ανά εποχές μεγαλώνει και παίζει ένα ρόλο. Η Χρυσή Αυγή έχει ανάπτυξη, θα έλεγα σε πρώτη φάση, σε αυτό που ονομάζουμε η παλιά Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα η οποία είναι ουσιαστικά από τη Θεσσαλία και κάτω. Χρυσή Αυγή σε πρώτη φάση δεν μπορούσε να δει κανείς στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολύ συγκεκριμένους χώρους. Όπως επίσης Χρυσή Αυγή δεν είναι τόσο ισχυρή ακόμη και στη Δυτική Αθήνα τα και σε λαϊκές συνοικίες. Τα είχε η Χρυσή Αυγή αυτή τη φορά στην Κρήτη. Ναι. Όπου εκεί, άκουσα λοιπόν, και έναν Ανογιανό, ένα γέροντα, να λέει στην τηλεόραση αυτό έχει σχέση με τα ότι εγώ τους Ναζί τους πυροβολούσα. Έτσι. Δεν τους ψηφίζαμε τότε. Αυτό λοιπόν, πυροβολούσα. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό λοιπόν βρέθηκαν έξι και έγιναν τα ελληνικά συμβούλια για να τους δουν ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι. Βρήκαν. Να βρήκαν. Να ολοκληρώσω λίγο στην τοποθέτηση αυτή και κλείνω. Επομένως, παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ θερμά. Μην το κάνετε αυτό. Των καταβολών. Και πηγαίνοντας στην Κρήτη, όταν έχεις χιλιάδες εκτελεσμένους από τον ναζισμό, όταν έχεις διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων, όταν υπάρχει μια κοινωνική βάση σε ειδικότερους χώρους, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Όπως επίσης, όταν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση, όπως έγινε στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, αλλά και της Θεσσαλονίκης, γιατί αναπτύχθηκε στο κέντρο της Αθήνας η Χρυσή Αυγή. Μπορεί λοιπόν να δώσει κανείς απαντήσεις. Και να κάνει και μια παρατήρηση ότι τόση ώρα στην εκπομπή μας συζητούμε για κάποιους άλλους και ήδη σε μεγάλο βαθμό. Καθόλου απίστευτο. Παρότι είναι ένα φαινόμενο. Απίστευτα είναι τα νούμερα που είδαμε την Κυριακή. Είναι σημαντικό φαινόμενο, επικίνδυνο φαινόμενο, ταυτόχρονα έχει σχέση με μια δικαστική αντιμετώπιση των εγκληματικών πράξεων που έγιναν και όχι της πολιτικής αντιμετώπισης. Είχε όμως σε μεγάλο βαθμό μια συζήτηση για αυτήν χωρίς αυτή και αυτό τροφοδοτεί επίσης μια ανάπτυξη. Τώρα να σας πω και μια παρατήρηση που στέλνουν εδώ οι φίλοι στο Twitter. Οι φίλοι η Χαρά μου λέει πες εκεί στους πολιτικούς. Θύμισέ τους ότι η αποχή στην οποία αναφέρονται και ο καναπές είναι οι μετανάστες Έλληνες. Οι άνεργοι, οι άστεγοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία παρατήρηση που κάνει και χτες και προχτές σε άλλες εκπομπές. Μας θυμίζει δηλαδή ότι χιλιάδες από τους εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους έχουν μεταναστεύσει. Λοιπόν, το υπόθηκε και πριν. Καταρχάς, δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσει να γίνει μετακίνηση. Θυμόμαστε και παλιότερα τα κόμματα έβαζαν και ποσά για να γίνουν μετακινήσεις. Σε μια φάση φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, η πολιτική επιλογή που έγινε από πάρα πολλούς ήταν να μην μετακινηθούν την πρώτη Κυριακή και να πάνε
στην Κυριακή που μας έρχεται και γιατί θέλουν να δώσουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα στις ευρωεκλογές, αλλά και για να έχουν την τελική επιλογή σε σχέση στην Αθήνα, με τον Δήμαρχο. Και και τον Δήμαρχο είναι πολύ μικρότερη. Και ανεργία υπάρχει πολύ μικρότερη. Είναι πολύ μικρότερη. Και είναι ένα από τα και τελείωσα. Εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι αυτός ο κόσμος ο οποίος συνειδητά απήχε θα συμμετάσχει στις ευρωεκλογές. Και κατά τεκμήριο είναι φτωχοποιημένοι Έλληνες, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκτιμώ, για να πω μια λέξη προσεκτική, ότι θα ψηφίσουν αντιμνημονιακά. Αυτή είναι η εκτίμηση. Ρωτά ένας φίλος, δηλαδή το 13,7% της Χρυσής Αυγής στο Κολωνάκι προκύπτει από την πείνα και την εξυγκλήρωση. Υπάρχει ένα κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι. Μην τρελαθούμε. Εδώ απαντάτε αυτό. Το απαντάει η έκθεση Ford του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και λέει ότι υπάρχει ένα κομμάτι υψηλών στρωμάτων τα οποία πλέον πηγαίνουν προς την άκρα δεξιά για καθαρά οικονομικά συμφέροντα, γιατί εκτιμούν την άκρα δεξιά ως δίθεν σταθεροποιητικό παράγοντα για τη διασφάλιση των δικών τους οικονομικών συμφερόντων. Ναι. Υπάρχει εξήγηση και με αυτό κλείνω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει ειδικές εκθέσεις. Πρώτον, δεν χαρίζουμε ούτε την κεντροδεξιά, ούτε τη δεξιά στον αριθμό. Η έκθεση Ευρυγέννη, κανείς δεν τη χαρίζει. Έτσι, η έκθεση Ευρυγέννη. Ούτε την αριστερά στους, η έκθεση Ευρυγέννη. Στους ακραίους. Να πούμε και κάτι για να ακούσει και ο κόσμος. Η έκθεση Ευρυγέννη έχει μελετήσει το θέμα αυτό και είναι σημαντικό ότι την έκανε ο Ευρυγέννης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η έκθεση Φόρντ, γιατί είχαμε άνοδο του φασισμού πάλι το 89, ειδική μελέτη. Φαντάζομαι ότι όσοι εξ ημών εκλεγούμε θα έχουμε τη δυνατότητα μιας σοβαρής μελέτης. Μάλιστα. Του φαινομένου αυτού την άλλος επόμενη φορά. Και όμως, κυρία Χατζηνικολάου, έχει και μια άλλη παράμετρο, την οποία πρέπει να επισημάνουμε, το γεγονός ότι τα δημοσιογραφικά ήταν αρκετά μπερδεμένα. Φίλος εδώ, κυρία Σακοράφα, μου λέει δηλαδή κάποιος που πιστεύει ότι δεν τον καλύπτει πολιτικά κανείς, πρέπει να ψηφίσει με το ζόρι. Εγώ δεν ψήφισα, μου γράφει, διότι θεωρούσα ότι δεν με καλύπτει κανείς. Γιατί η αποχή εδώ είναι πρόβλημα, εντάξει, του απέχοντος. Όχι, όχι, όχι. Εδώ έχουμε να κάνουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εδώ δεν έχεις να κάνεις με μια πολιτική επιλογή προσώπων ή κόμματος. Εδώ έχεις να κάνεις με μια πολιτική τακτικής, πρακτικής, η οποία εφαρμόζεται στο Δήμος και αφορά την καθημερινότητά σου. Έτσι. Και αυτό οφείλεις να το επιλέξεις και να το ελέγχεις συνεχώς από το πρώτο βήμα μέχρι το τέλος. Όπως οφείλεις όμως λοιπόν να εφαρμόζεις και τις πολιτικές προεκλογικές. Στον κύριο Χιόνι. Διότι διώξαμε τον βασιλιά και έχουμε πολλούς βασιλιάδες σήμερα, οικονομικούς και πολιτικούς. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην βάζουμε ταμπέλες. Ελάτε, κύριε Χιόνι. Να ξεκινήσω από την αποχή. Θα συμφωνήσω με το φίλο που το έθιξε το θέμα. Και σε σχέση κιόλας ότι, σε σχέση ότι είναι κριτήριο τα ζόρια που τραβάει ο κόσμος. Και επειδή αυτά τα ζόρια δεν ήρθαν θεόσταλτα, δεν δημιουργήθηκαν σαν φυσικό φαινόμενο, υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες. Το όνομά τους είναι Ευρωπαϊκή Παρακαλώ, Ένωση. Παρακαλώ, βάλτε στο αθόρυβο τα κινητά σας ή κλείστε τα. Ελάτε. Το όνομά τους είναι η αντιλαϊκή πολιτική, οι κατευθύνσεις και οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξειδικεύτηκαν και εφαρμόστηκαν από όλων των ειδών της κυβερνήσης στην Ελλάδα, εδώ πέρα, όπως εφαρμόζονται και σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό το λόγο, για να δοθεί μήνυμα αντίθεση σε αυτή την πολιτική που μας διαμορφώνει αυτά τα ζόρια και αυτή την κατάσταση. Για να δοθεί πραγματικό μήνυμα αντίθεσης στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που μας έφερε εδώ που μας έφερε, δεν είναι γενικά και αόριστα η συμμετοχή, αλλά η συμμετοχή με εύστοχη επιλογή. Κατά τη γνώμη μας, μια τέτοια εύστοχη επιλογή και μπροστά στην Κυριακή που θα έρθει είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που μπορεί να εκφράσει με εγκυρότητα και με συνέπεια την αντίθεση αυτή. Αυγή. Ένα είναι αυτό. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Νομίζω καταρχήν ότι είναι απλούστευση το να μιλάει κάποιος να λέει ανεργία, φτώχεια, ίσον φασισμός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Με την έννοια πια ότι ο φασισμός εκφράζει μια συνένωση των πιο αποκρουστικών και αντιδραστικών στοιχείων που έχει από το σύστημα στο οποίο ζούμε. Όλα μαζί τα συμπεριλαμβάνει ο φασισμός. Τα πιο αντιδραστικά στοιχεία που υπάρχουν στην κοινωνία, στην οικονομία και στην ιδεολογία. Γιατί δεν είναι κάτι καινούριο και έξω, είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος και εκφράζονται. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι η Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόμμα, κατά τη γνώμη μας. Αλλά ως ένα ναζιστικό μόρφωμα με τη μορφή κόμματος. Ένας φίλος εδώ μου γράφει, αφήσουμε, κύριε Χιόνι, ναι, ότι θεωρεί πως η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει διότι δεν έχει κάνει το πολιτικό σύστημα επαρκή προσπάθεια να χτυπήσει τη διαφθορά. Δεν έχει κάνει επαρκή προσπάθεια να πάνε οι κλέφτες στη φυλακή. Θα σας πω τη γνώμη μας τουλάχιστον. Καταρχήν,
πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι ως κόμμα, αλλά ένα ναζιστικό μόρφωμα που παίρνει και αυτή τη μορφή και λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση. Είναι μέσα στη Βουλή όμως. Αυτό, αυτό είναι. Δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως λέτε, που θρέφει και, και το αυγό του φιδιού. Και φουντώνει, το αυγό του φιδιού, όπως και ο Χίτλερ, δεν εκφράστηκε έξω από την αστική δημοκρατία, μέσα στην αστική δημοκρατία γεννήθηκε. Δεν είναι κάτι δηλαδή έξω από την πραγματικότητα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η δημοκρατία έχει υποχρέωση να έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μας. Και κοιτάξτε να δείτε, ας αφήσουμε τώρα αυτά το άμα προβάλλεται όχι από τα κανάλια, γιατί και ένα χρόνο, 1,5 που προβαλλιόταν από τα κανάλια πριν τη δολοφονία στο Κερατσίνη, δεν της έκανε κακό κατά τη γνώμη μας. Άρα δεν είναι προβάλλεται, δεν προβάλλεται, φουσκώνει, δεν φουσκώνει. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι οι υπάλληλοι ενάντια στον ναζισμό και στον φασισμό είναι διαρκείς. Ότι πρέπει να διαμορφωθεί μέσα στον ίδιο το λαό. Είναι παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, αυτό που έγινε στην Κρήτη, αν έγινε έτσι όπως έγινε. Ότι οι ίδιες οι λαϊκές οικογένειες πήραν τα μέτρα για να απομονώσουν. Για να απομονώσουν. Που είναι το χωριό μας. Του Χρυσαυγίτες. Η επιλογή δεν έχει να κάνει με το αν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Έχει να κάνει με το σε πάρα πολλούς χώρους τους έχουν πάρει στο κυνήγι και στο ποδάρι. Αυτό έχει μια σημασία, να απομονωθεί από τον ίδιο το λαό. Και το λέμε κιόλας αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα πλέον επιβεβαιώνεται τι πράγμα. Επιβεβαιώνεται η διαπλοκή τους με επιχειρηματικά συμφέροντα. Επιβεβαιώνεται η διαπλοκή τους με βρώμικους κύκλους και εγκληματικούς κύκλους και συμφέροντα. Έχει επιβεβαιωθεί η διαπλοκή τους με τμήματα του αστικού κράτους και των μηχανισμών καταστολής. Κύριε Χιόνι, ακούστε τι μου λέει εδώ ένα νέο παιδί στο Twitter. Και ότι τους βάζουν... Δεν είμαι, μου λέει, φασίστας. Ψήφισα Χρυσή Αυγή, διότι είναι η μόνη επιλογή με την οποία τους ενοχλώ πραγματικά. Ποιος? Έχω... εσάς. Ναι. Εσάς, όταν τελειώσει, θέλω να πω γιατί από εκεί δεν είναι πολιτικό σύστημα. Πάντω είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τη Χρυσή Αυγή και διαφορετικό, ή πρέπει να το δούμε, το προφίλ των ψηφοφόρων. Ναι, αυτό, το κριτή, με ποιο εδώ πρέπει να το δει διαφορετικό. Πάντω η διαφορετική του. Δηλαδή θεωρούν ορισμένοι ότι είναι τιμωρητική ψήφο αυτή. Κακώ δεν είναι καθόλου λογικό και θα σα πω γιατί. Γιατί η Χρυσή Αυγή, ω διαπλεκόμενο τμήμα, ξαναλέω, επιχειρηματικών συμφερόντων και του αστικού κράτους, έλεγε ότι θα, κάνει, ότι θα μπει μέσα στη Βουλή και θα κάνει τσαμπουκάδες. Ο τσαμπουκάς που έκανε ήταν οι 148 οι επερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών. Ήταν ότι έστησε γραφεία διασύνδεσης για να στέλνει σε βιομήχανους να δουλεύουν κόσμος με 18 ευρώ μεροκάματο. Ήταν ότι για να εξυπηρετήσει εργολαβικά συμφέροντα στη ζώνη, επιτέθηκε σε συνδικαλιστές και πήγε να στήσει σωματείο για να πηγαίνει να δουλεύει ο κόσμος τσάμπα, ανασφάλιστος και για να γενικευτεί μαύρη εργασία. Μάλιστα. Είναι τέτοιος μηχανισμός η Χρυσή Αυγή και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα άλλο προφίλ για να οδηγήσει ένα κόσμο ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Πάω... ως τμήμα άρα του συστήματος, για να παλευτεί και να βάλτε μπει μια στην πάντα, πρέπει να χτυπηθεί το ίδιο το σύστημα, η ίδια αντιλαϊκή πολιτική που τη δημιουργεί. Μάλιστα. Και να κλείσω μόνο με ένα πράγμα, επειδή αναφέρθηκε. Το αυγό του φιδιού εποάζεται συνολικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή υπόθηκε η ταύτιση φασισμού και κομμουνισμού είναι αντιστορική και επικίνδυνη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει μόνο αυτό. Γιατί την ίδια ώρα που σε χώρες. Που σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύονται κομμουνιστικά σύμβολα, έχουν δοθεί συντάξεις σε απογόνους των ΕΣΕΣ. Την ίδια ώρα δεν διδάσκεται πραγματική ιστορία στα σχολιά μας. Διδάσκεται. Ας απαντήσουμε τώρα, σε αυτό. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα προσθέσουμε στη συζήτησή μας άλλο ένα θέμα, το θέμα των δημοσκοπήσεων. Αν και κατά πόσον χειραγωγείται η κοινή γνώμη δια των δημοσκοπήσεων, αν και κατά πόσον παίζονται πολιτικά παιχνίδια από το πολιτικό σύστημα και από το μηντιακό σύστημα. Έτσι, σε σχέση. Δεν θα σχολιάζουν όλοι κάθε γύρω. Βεβαίως, όλα θα σχολιαστούν όλα. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο εγώ δεν είπα κάτι. Θα το προσθέσουμε στη συνέχεια, λέω, κύριε Τζίμερ. Και το φίλο στο Twitter που σας έγραψε, κύριε Χατζηνικολάου. Θα σας παρακαλέσω. Και εκείνο που θα σας παρακαλέσω. Είναι η νοημοσύνη, έλεος. Δηλαδή, αυτό. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα είμαστε σε 3 λεπτά πάλι μαζί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις
ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το νούμερο 13, παρακαλώ, μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13, επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14, παρακαλώ, για downloading. Όπα, όπα, όπα. Το 13, βρε παιδιά. Το 13, εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκα στην τουαλέτα. Είναι κρίμα να χάσω τη σειρά μου. Λυπάμαι, τώρα εξυπηρετώ το 14. Πάρε καινούριο νουμεράκι και περίμενε πάλι. Ουρά στο σπίτι για το ίντερνετ? Όχι πια. Βάλε τώρα VPSL από τον ΟΤΕ για να μπορούν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν streaming, downloading, video calling και online gaming με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Το χαμένο νησί. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το περιπετειώδες μυθιστόρημα του Καραγάτσι από τις εκδόσεις της Εστίας. Μαζί, Harper's Bazaar. Οι προτάσεις των σχεδιαστών για το καλοκαίρι. Ακόμη, Big Slax. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους. Για χώρα, για θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ευτυχώς, κυρία μου, με ανησυχήσατε. Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήμουν αόρατος. Ταξί, περιμένετε. Μάλιστα. Και εμείς τι νόμιζετε ότι κάνουμε, οτοστόπ ή χαιρετάμε την παρέλαση? Εκτός και νόμιζετε ότι είμαστε στην Αγγλία, οπότε ο δρόμος πηγαίνει προς τα εκεί. So, the other way, please. Come on. Come on. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, μας πήρε το ταξί. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Στο σπίτι σου μπορείς. Με Hall Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Βρες το γιατρό που ψάχνεις χωρίς να ψάχνεσαι. 14-784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί. Το νούμερο 13, παρακαλώ, μπορεί να περάσει για live streaming. Το 13, επαναλαμβάνω. Το νούμερο 14, παρακαλώ, για downloading. Όπα, όπα, όπα. Το 13, βρε παιδιά. Το 13, εδώ είμαι. Μια στιγμή πετάχτηκα στην τουαλέτα. Είναι κρίμα να χάσω τη σειρά μου. Λυπάμαι, τώρα εξυπηρετώ το 14. Πάρε καινούριο νουμεράκι και περίμενε πάλι. Ουρά στο σπίτι για το ίντερνετ? Όχι πια. Βάλε τώρα VPSL από τον ΟΤΕ για να μπορούν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν streaming, downloading, video calling και online gaming με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh.